Η κατάσταση στον χώρο της υγείας είναι εκρηκτική. Είχαμε προειδοποιήσει ότι μετά την κατάρρευση των νοσοκομείων της Ιεράπετρας, της Ιτίας, του Ρεθύμνου, του Λασιθίου των νοσοκομείων, έρχεται η σειρά και των υπολείπων νοσοκομείων του νομού Ηρακλείου. Σήμερα είναι το Βενιζέλιο, αύριο έρχεται και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε τονίσει ότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου, θα έρθει η φωτιά γρήγορα και σε σέναν. Είναι αναγκαιότητα να υπάρξει κοινό μέτωπο των μαχόμενων υγειονομικών με όλο το λαό, ώστε να, όχι μόνο να υπερασπιστεί τα νοσοκομεία, αλλά να απαιτήσει ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του. Σήμερα είναι απαραίτητο καμία δομή, όχι μόνο να μην κλείσει, να μην αλλάξει χαρακτήρα, να μην μετατραπεί σε κέντρο υγείας όπως επιχειρείται να γίνει το Βενιζέλιο, να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που θέλει ένα νοσοκομείο σε όλη την Κρήτη και τα υπόλοιπα να είναι ουσιαστικά μεταφορείς ασθενών προς το κεντρικό νοσοκομείο. Ο ενωμένος μαχητικός αγώνας υγειονομικών με όλο το λαό μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις πολιτικές επιλογές. Μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε όλοι στον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό, χωρίς πληρωμές άμεσης ή έμεσης. Η αγωνία και ο αγώνας των εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Υγείας, λίγο πριν την κατάρρευσή του, λίγο πριν το λουκέτο που θέλουν να βάλουν, έρχεται και δένει με την αγωνία και τον αγώνα χιλιάδων εργαζομένων συναδέλφων μας σε όλη τη χώρα που προσπαθούν με κάθε τρόπο και μέσο να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Ό,τι από αυτό τέλος πάντων έχει απομείνει. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα κέντρα υγείας και του νησιού μας και συνολικά ελάχιστα, υποστελεχωμένα, τραγικές ελλείψεις, ανύπαρκτο προσωπικό, σε ομοιρία χιλιάδες συνάδελφοι. Με τις συμβάσεις κάθε τύπου, από μπλοκάκια μέχρι ό,τι θέλετε, η ΔΟΚ, όπως τα λένε, εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εμείς καλούμε απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση, αλλά και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, η οποία σπηράει αδιάφορα και το παίζει, δεν ξέρω, δεν είδα, ότι θα μας βγουν απέναντί τους, ότι θα παλέψουμε επιτέλους για να διασώσουμε ό,τι έχουν αφήσει. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα επιτρέψουμε να παραδοθεί δημόσια δωρεάν υγεία στις ωρέξεις των ιδιωτών, όπως η κυβέρνηση και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια οραματίζεται. Σήμερα το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί χάρη στην αυταπάρνηση των εργαζομένων όλων των κατηγοριών, είτε μιλάμε για υπερεκμέρευση, είτε για διπλοβάρδιες, μιλάμε για χιλιάδες κοστούμενα ρεπό, άδειες κτλ. Και δεν βλέπετε τον κόσμο να έχει ξεσηκωθεί ακόμα, γιατί με τον ΑΒ τρόπο εξυπηρετείτε ακόμη. Όμως φτάσαμε πλέον στο σημείο 0, όπου με την πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, πλέον το νοσοκομείο είναι σε σημείο κατάρρευσης. Ήδη τα τακτικά χειρουργεία δεν λειτουργούν. Κάποια εξωτερικά ιατρεία έχουν σταματήσει να λειτουργούν, γιατί απλά δεν υπάρχει το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Βλέπουμε τακτικά χειρουργεία να μην λειτουργούν, βλέπουμε κλινικές να έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν και εδώ στο Βενιζέλιο. Φυσικά αυτό είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής κρατικής υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της υγείας, αλλά και της υποστελέχωσης των δημόσιων δομών. Το νέο ΕΣΥ, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, τι προβλέπει? Προβλέπει την κατάρρευση των νοσοκομείων, προβλέπει την συγχώνευση κλινικών, προβλέπει την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία, προβλέπει τη μετατροπή των νοσοκομείων σε ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Άρα λοιπόν εδώ το Βενιζέλιο είναι ακριβώς μέρος αυτού του σχεδιασμού. Είναι μέρος αυτής της απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε αυτή την απαξίωση, για να καταγγείλουμε την ιδιωτικοποίηση, την προκλητική του νοσοκομείου προς όφελος των επιχειρηματιών υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς οι συνταξιούχοι είπαμε ότι στις 12 του μήνα, το απόγευμα στις 6 ώρα εδώ, θα κάνουμε μια διαμαρτυρία συμβολική για την κατάσταση που επικρατεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Νιώθετε ανασφάλεια, έτσι όπως έχει στην κατάσταση που έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, νιώθετε ανασφάλεια? Όχι, πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι, φοβούνται να αρρωστήσουν. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουν ούτε πού θα πάνε ούτε πού θα ευθύνουν. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συνεχή υποστελέχωση των νοσοκομείων έχει οδηγήσει σε μεγάλες αναμονές στα ραντεβού και έτσι οδηγούνται οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς στην αγκαλιά των επιχειρηματικών υγείας. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.
Θα ήθελα να πω όμως ότι παίρνουμε και μια άλλη πρωτοβουλία. Σκεφτόμαστε 17 του μήνα, Πλατεία Ελευθερίας, σε 7 το απόγευμα, να καλέσουμε όλους τους φορείς του Ηρακλείου, όλους που, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία, να όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο του Βενζέλιου να μην κλείσει, να συνεχίσει να έχει το δημόσιο χαρακτήρα που έχει. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι επί πολλές δεκαετίες το νοσοκομείο προσφέρει, προσέφερε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Αυτές τις υπηρεσίες διεκδικούμε και σήμερα.